Μιας και ασχολούμαστε με τα αυτόνομα οχήματα, με τα ρομπότ, με τα artificial intelligence, υπάρχουν διάφορα διλήμματα που έρχονται, όπως για παράδειγμα κινείται ένα αυτόνομο αυτοκίνητο πάνω σε μια γέφυρα, θα σκοτώσει τον πεζό που περνάει ξαφνικά μπροστά από τη γέφυρα, θα ρίξει τον οδηγό κάτω από τη γέφυρα, ποιος θα πεθάνει κλπ. Τέλος πάντων, έχουν δημιουργηθεί κάποιες εφαρμογές online οι οποίες παίρνουν δείγματα του πληθυσμού κάνοντας κάποια τεστ, όπως είναι αυτό το Moral Machine. Θα κάνουμε τώρα ένα τεστ και θα δούμε τα αποτελέσματα. Οπότε πηγαίνουμε εδώ πέρα που λέει Start Judging και θα ξεκινήσουμε με κάποια παραδείγματα. Έχει, όπως βλέπουμε, 13 παραδείγματα και στο τέλος μας βγάζει κάποια αποτελέσματα τα οποία έχει να κάνει με το τι απαντήσαμε εμείς σε σχέση με τους υπόλοιπους ανθρώπους που κάναν αυτό το τεστ. Οπότε εδώ έχουμε το description κάθε φορά από το σενάριο, τέλος πάντων. Γενικότερα υπάρχουν διάφορα πράγματα που μέσα έχουν να κρίνουν, δηλαδή εδώ ας πούμε βλέπουμε ότι είναι 4 άτομα, ένα κοριτσάκι, ένας γιατρός κλπ, το επάγγελμα, εδώ ένα παιδάκι. Δεν ξέρω την ιστορία του καθενός από πίσω, οπότε δεν θα κρίνω με βάση το τι είναι ο καθένας, αλλά θα τα κρίνω σαν άτομα. Δηλαδή θα θεωρήσουμε, τουλάχιστον εγώ, ότι κάθε άτομο έχει ίση αξία. Οπότε ξεκινάμε από εδώ. Εδώ μας λέει λοιπόν στο πρώτο σενάριο ότι το αυτοκίνητο, αφού έχουν χαλάσει τα φρένα υποτίθεται, οπότε δεν μπορεί να σταματήσει, θα πάει να πέσει επάνω στο τείχος αυτό, ενώ και θα πεθάνουν όλοι αυτοί, ενώ αν στρίψει αριστερά θα σκοτώσει τους ανθρώπους οι οποίοι περνάνε νόμιμα τη διάβαση πεζών. Έτσι πως το βλέπω εγώ, θα διαλέξω την πρώτη επιλογή. Ο λόγος που θα το κάνω αυτό είναι γιατί εδώ το παράδειγμα μας λέει ότι αυτοί που θα συγκρουστούν θα πεθάνουν. Αυτό δεν είναι σίγουρο. Δηλαδή όποιος συγκρούεται πάνω σε ένα τείχος με ένα αυτοκίνητο δεν σημαίνει ότι θα πεθάνει και 100% και πόσο μάλλον θα πεθάνουν και οι τέσσερις. Ενώ δεν θεωρώ ότι αυτό το αντικείμενο, αν συγκρουστεί με αυτό από μηχανικής άποψης, κάποιο damage θα το πάρει το αυτοκίνητο, κάποιο damage, δηλαδή ενέργεια, θα απλωθεί. Ενώ αν χτυπήσει το αυτοκίνητο κατευθείαν πάνω στους ανθρώπους, το πιθανότερο είναι να πεθάνουν. Πιο εύκολα δεν πεθαίνει κάποιος που το χτυπάει αυτοκίνητο, παρά κάποιος που χτυπάει ένα αντικείμενο με ένα αυτοκίνητο. Οπότε στατιστικά θα πάρω αυτό το ενδεχόμενο στην περίπτωση αυτή. Και στην τελική αυτή τι φταίνε. Να πεθάνουν. Αλλά τελείως από φυσικής πλευράς, περισσότερες πιθανότητες έχουν αυτοί να ζήσουν ανεξαρτήτως αν στο παράδειγμα λέει ότι θα πεθάνουν σίγουρα. Γιατί αυτό πώς θα το κρίνεις, πώς θα κρίνεις ότι κάποιος που πεθάνει, που έχει, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να έχει αναλύσει όλους τους παράγοντες των δυνάμεων που θα δημιουργηθούν και τι αντίκτυπο θα έχει στον κάθε επιβάτη. Οπότε πάω με αυτή τη λογική. Εδώ τώρα. Εάν πάει ευθεία, θα σκοτώσει τους ανθρώπους που περνάνε τη διάβαση, ενώ εάν πάει δεξιά, θα σκοτώσει αυτούς τους ανθρώπους που πάλι περνάνε τη διάβαση, αλλά παράνομα από ό,τι βλέπω, γιατί έχει κόκκινο έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ, αν και είπαμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ίση αξία, ας πούμε ότι αυτό το κοριτσάκι εδώ, αν ήταν εδώ, δεν θα γνώριζε ότι αυτή είναι μια διάβαση, αν και μόνο του να κυκλοφορεί, ήδη λίγο δύσκολο, λογικά θα ήταν με τη μαμά του. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν ήταν εδώ, δεν ξέρω τι θα έκανα. Πάλι το ίδιο θα διάλεγα μάλλον, δηλαδή θα διαλέξω να πάει εδώ και να σκοτώσει αυτούς. Ο λόγος που έκανα αυτό είναι γιατί αυτοί καταρχάς περνάνε νόμιμα, ενώ αυτοί παράνομα. Αν ήμουν το αυτοκίνητο, μάλλον αν προγραμμάτιζα το αυτοκίνητο, θα του δίνα κάποια δεδομένα και θα του έλεγα ευθεία δεν μπορείς να πας, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσες να πας. Δεν θα έπρεπε να σταματήσει εδώ το αυτοκίνητο γιατί είναι πράσινο. Θα έπρεπε να σταματήσει. Εδώ θα έπρεπε να σταματήσει το αυτοκίνητο, αν πούμε ότι αυτός ο δρόμος ήταν δύο λωρίδων της ίδιας κατεύθυνσης. Όχι, γιατί υπάρχει κόκκινο. Θα μου πεις υπάρχει διάβαση που έτσι κι αλλιώς έπρεπε να σταματήσει ή να είναι προσεκτικός. Όμως από τις δύο περιπτώσεις από αυτήν θα περνούσε. Από αυτήν δεν θα περνούσε. Άρα, αφού θα περνούσε από αυτήν, θα το βάλω να περάσει και από εδώ, οπότε θα πεθάνουν αυτοί.
Που πάλι αυτά όλα που λέμε είναι πολύ υποκειμενικά. Το ότι θα πεθάνει κάποιος δεν είναι απόλυτο. Ποιον θα χτυπήσει μάλλον το αυτοκίνητο, να το πούμε καλύτερα. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση, για τον ίδιο ακριβώς λόγο, θα βάλουμε να χτυπήσει το αυτοκίνητο την μπάρα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να ζήσουν από ότι αυτοί που άμα τους χτυπήσει μια μετοπική σύγκρουση θα πεθάνουν, μάλλον υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνουν. Και στην τελική όταν φτιάξεις ένα αυτόνομο αυτοκίνητο, θα δώσεις και ένα budget, το R&D σου, να το φτιάξεις και πιο ανθεκτικό. Δηλαδή δεν το κάνουμε μόνο πιο έξυπνο, το κάνουμε και πιο ασφαλές το αυτοκίνητο σε περίπτωση ατυχήματος. Εδώ δηλαδή μπορούμε να ρίξουμε budget ένα αυτοκίνητο να χτυπάει σε ένα τοίχο και να μην υπάρχει μεγάλη ζημιά μέσα. Στους πεζούς πώς θα τους κάνεις πιο ανθεκτικούς, θα τους βάλεις να φοράνε πανοπλίες όταν περνάνε διαβάσεις. Δεν γίνεται. Οπότε με τη λογική αυτή θα πάω όπως τα δω. Εδώ έχουμε κανένα φανάρι, άρα κανονικά θα πήγαινε ευθεία και θα συνεχίσει να πάει ευθεία, γιατί ούτε από εδώ μπορεί να περάσει, ούτε από εδώ μπορεί να περάσει. Κανονικά έπρεπε από ποια λωρίδα και να είναι ένα φρενάρι, οπότε το πιθανότερο είναι αν κάνει κάποιον ελιγμό το αυτοκίνητο και έχει μεγάλη ταχύτητα να ολισθήσει και να πάει κάπως παράλληλα με τη διάβαση και να χτυπήσει τους πάντες. Οπότε θα το πούμε ότι θα πάει με τη μικρότερη δυνατή επιφάνεια και θα χτυπήσει αυτούς. Από ηθικό αν το δούμε, ένα κλέφτη, βασικά εδώ έχει 4 άτομα, εδώ έχει 3 άτομα. Βέβαια αυτό το αυτοκίνητο θα μπορούσε να πάει, κανείς δεν μας λέει ότι αυτό το αυτοκίνητο θα μπορούσε να πάει και από εδώ μεριά. Δηλαδή όλα τα αυτοκίνητα, επειδή έχει μπάρες, δεν θα βγει πάλι. Άμα στρίψει αριστερά και πέσει πάνω στην μπάρα, θα ελαττωθεί η ενέργεια από την κρούση. Οπότε και ακόμα και να χτυπήσει εδώ, θα χτυπήσει με μικρότερη ταχύτητα και ενέργεια εδώ. Δεν θα σωθούν, μπορεί να μην πεθάνουν όλοι. Εδώ βλέπω ότι το σενάριο λέει ότι έχει έναν εγκληματία. Αυτό το πώς μπορεί να κρίνει αυτοκίνητο, ότι κάποιος είναι εγκληματίας. Άντε πες το παιδάκι, το κρίνει, είναι κοντό, τέλος πάντων. Τον γιατρό δεν ξέρω πώς μπορεί να τον κρίνει ή αυτόν τον κύριο. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα και εγκληματίας να είναι, δεν ξέρουμε. Αυτός εδώ μπορεί να είναι μεγαλύτερος εγκληματίας από αυτόν εδώ, στην τελική. Γιατί αυτός κάθε μέρα μπορεί να παίρνει φακελάκια ή να έχει σφάξει κόσμο. Ενώ αυτός εδώ μπορεί να πεινάνε τα παιδιά του και να έκλειψε κάτι και η κοινωνία να τον θεώρησε, ξέρω εγώ, εγκληματία, δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο. Οπότε, όπως είπαμε, ξεκινάμε με τη λογική ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ίδια αξία, ίση αξία μάλλον, οπότε με αυτή τη λογική πάμε εδώ. Εδώ. Με την εύκολο χτυπάμε τον τοίχο. Το ότι είναι ηλικιωμένος δεν μας επηρεάζει. Το ότι περνάει με κόκκινο δεν μας επηρεάζει. Γιατί ούτως ή άλλως εγώ δεν έχω δει κανέναν ηλικιωμένο ποτέ να περνάει το δρόμο και να είναι νόμιμος. Οπότε οι ηλικιωμένοι είναι ηλικιωμένοι. Δεν μπορεί να τους κατηγορήσεις. Πάμε εδώ. Λοιπόν, εδώ. Πάλι στον τοίχο, εύκολο. Εδώ βλέπω οδηγάνε σκυλιά. Α, εντάξει, θα μου πεις είναι αυτόνομο όχημα, άρα ό,τι και να είχε μέσα θα οδηγούσε αυτόνομα. Σωστά, δεν οδηγάνε σκυλιά, μάλλον είναι επιβάτες τα σκυλιά και μάλλον κανένας δεν οδηγάει σε αυτά τα οχήματα που βλέπουμε, γιατί όλα είναι αυτόνομα οχήματα. Εντάξει, θα πάμε με τη λογική ότι δεν έχει να κάνει με το αν είναι σκυλιά ή όχι, αν και ναι, δεν έχει να κάνει με τη λογική. Τώρα θα μου πεις, αν ήταν να σκοτώσει ανθρώπους ή σκυλιά, τι θα έκανες γενικά, ας μην το... ας το δούμε έτσι. Πάλι θα σκότωναν τα σκυλιά, τέλος πάντων τα ζώα, γιατί είχε κάποιες γάτες μέσα. Ο λόγος που το έκανα αυτό είναι όχι γιατί δεν αγαπάω τα ζώα, ή γιατί είναι απλό. Θα σκότωνες το σκυλί σου ή το παιδί σου. Νομίζω όλοι θα διαλέγανε να σκοτώσουν το σκυλί τους για να σωθεί το παιδί τους. Και δεν θα τους κατηγορούσε κανείς. Ενώ αν κάποιος σκότωνε το παιδί του για να ζήσει το σκυλί του, νομίζω θα δικαζόταν κιόλας, αλλά και δεν είναι και πολύ φυσιολογικό αυτό να το κάνει κάποιος.
Οπότε πάμε με αυτή την επιλογή. Εδώ έχουμε μια ηλικιωμένη κυρία και ένα παιδάκι. Το παιδάκι δεν είναι υποχρεωμένο να γνωρίζει τον νόμο, απλά περνάει και μάλιστα περνάει για τη διάβαση. Όμως και πάλι, και να μην ήταν έτσι τα πράγματα, θα το χτυπούσαμε εδώ για τη λογική ότι θα φτιάξουμε καλύτερα αυτοκίνητα που θα είναι πιο ανθεκτικά, οπότε θα μπορούν να ρίχνουν τους επιβάτες στους τοίχους για να σωθούν οι άνθρωποι που είναι στη μέση του δρόμου. Όλα αυτά είναι, επειδή όλα αυτά τα αυτοκίνητα δεν έχουν φρένα, έτσι, αλλιώς η λογική έλεγε ότι πρέπει να σταματήσουν. Ωραία, οπότε πάμε εδώ, σε αυτό το σενάριο. Εδώ έχουμε να σκοτώσουμε τον εγκληματία, σε εισαγωγικά, ή να χτυπήσουν εδώ οι άνθρωποι. Πάλι με την ίδια λογική, ότι αυτοί έχουν μια πιθανότητα, ενώ αυτός μάλλον θα πεθάνει. Πάμε εδώ. Να, περνάει και παράνομα. Παράνομος και εγκληματίας και παράνομος. Δύο φορές δηλαδή εγκληματίας. Πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαμε να το χτυπήσουμε για να πάρουμε τα λεφτά, αλλά θα ακολουθήσουμε τη λογική αυτή, γιατί δεν μπορούμε να γράψουμε ένα κώδικα μέσα που να λέμε αν είναι εγκληματίας, σκότωσε τον, αν δεν είναι. Η λογική είναι ότι θα απλοποιήσουμε το πρόβλημα. Θα βάλουμε μεταβλητές, ότι όλοι είναι ίσοι άνθρωποι και έχουμε αυτά τα δεδομένα. Πάμε τώρα στο σενάριο αυτό, το οποίο αυτοί περνάνε όλοι νόμιμα, ενώ αυτοί περνάνε όλοι παράνομα. Θα πάμε από εδώ. Γιατί, όπως είπα και πριν, αν τα δεδομένα του αμαξιού και ουσιαστικά έλεγχε τους νόμους, τους κανόνες κυκλοφορίας κλπ, από εδώ θα έπρεπε να περάσει κανονικά ένα αυτοκίνητο. Αυτή είναι το πρόβλημα. Τώρα όμως είναι σε αυτή τη λωρίδα, εντάξει, θα πάει από εδώ. Αυτοί οι άνθρωποι δικαίως περνάνε απέναντι, αυτοί όχι, άρα θα πεθάνουν αυτοί. Εδώ έχουμε μία διάβαση, κανένας δεν κάνει παρανομία, το αυτοκίνητο έπρεπε να σταματήσει, αλλά δεν σταματάει γιατί δεν έχει φρένα, οπότε πέφτουμε στον τοίχο και αυτοί μπορεί να σωθούν. Εδώ πάλι το ίδιο, δεν έχουμε καμία παρανομία τίποτα, οπότε το αυτοκίνητο προσπαθεί να αποφύγει τους ανθρώπους που δικαίως περνάνε και θα πηγαίνει πάνω στον τοίχο και αυτοί μπορεί να σωθούν. Εδώ και στη μία περίπτωση και στην άλλη περίπτωση, αν και αυτή είναι δύσκολη περίπτωση, γιατί όπου και να πήγαινε θα σκότωνε κάποιον. Εάν από εδώ προβεί σε αυτή την κίνηση, λόγω της τροφής υποθέτω θα έρθει πλάγια παράλληλα και θα χτυπήσει περισσότερο κόσμο, μάλλον. Θα μου πεις, εδώ είναι με τοπική σύγκρουση, όμως εδώ έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να σκοτώσει αυτόν στη ευθεία παρά να ολιστήσει. Αλλά, πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα ζητήματα μηχανικής τώρα. Εδώ είναι ξεκάθαρα ή θα πάει από εδώ ή θα πάει από εδώ. Θα συγκρουστεί με τοπικά είτε με τον έναν είτε με τον άλλον. Άρα, κανονικά θα πέθαναν αυτοί. Ενώ αν στρίψει, θα επιλέξει αυτό ποιοι θα πεθάνουν, καθώς όλοι είναι νόμιμοι. Άρα, αυτονόν η μοίρα ήταν να πεθάνουν τώρα και αυτοί θα πεθάνουν. Τελευταίο παράδειγμα, πεθαίνουν αυτοί, θα πεθάνουν αυτοί πάλι για τον ίδιο λόγο, γιατί εδώ αυτή ήταν η μοίρα τους να πεθάνουν, δυστυχώς πρέπει να πεθάνουν. Για να δούμε τώρα τι λέει. Τα αποτελέσματα λένε ότι περισσότερο most save character είναι αυτή εδώ η γυναίκα, most killed character είναι αυτή εδώ η γιαγιά, μάλλον αυτή είναι μια fit γυναίκα, μια αθλήτρια ας πούμε. Λέει save more lives, οι περισσότεροι επιλέγουν αυτό, εγώ επέλεξα αυτό. Καλά, αυτό είναι λάθος, δεν επέλεγα εγώ ποιο, δεν μετρούσα ποτέ τα άτομα που θα σωθούν ή θα πεθάνουν, οπότε αυτό τώρα
δεν είναι σωστό συμπέρασμα από το site, από το πρόγραμμα αυτό τέλος πάντων. Γιατί εμείς στα σενάρια και στους νόμους που βάλαμε όσο έκανα το τεστ, δεν είχαμε πει ποτέ ποιοι είναι πολλοί, ποιοι είναι λίγοι. Δηλαδή, δεν βάλαμε αυτό το σενάριο ποτέ. Protecting passengers, να προστατεύουμε τους επιβάτες. Εγώ, δεν έχει σημασία. Εδώ έχει σημασία. Βασικά δεν το έκανα έτσι ακριβώς. Ουσιαστικά λέγαμε ότι οι επιβάτες έχουν... Ναι, αυτό έγινε βασικά. Δεν προστατεύαμε τους επιβάτες. Λέγαμε απλά ότι οι επιβάτες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να ζήσουν. Με. Έμεσα αυτό είπα. Ή μάλλον έδινε προτεραιότητα στους πεζούς, γιατί άμα τους χτυπήσει αυτοκίνητο έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνουν από ότι αυτοί που είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Τώρα, όσον αφορά τον νόμο, ήμουνα πιο πολύ προς τον νόμο. Ναι, ισχύει. Λέγαμε ότι αν αυτοί έχουν κόκκινο, αυτοί έχουν πράσινο, από εκεί το αυτοκίνητο έπρεπε να περνάει, από εκεί δεν έπρεπε. Ισχύει. Και άλλωστε αυτό είναι λογικό. Ακόμα και όταν θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα πώς θα λειτουργούν τα αυτόνομα οχήματα, νομίζω ότι τους νόμους δεν θα τους παρακάμψουμε. Δηλαδή, οι νόμοι θα ισχύουν. Από εκεί πέρα θα προσθέσουμε και κάποια πράγματα ή όχι. Αλλά σίγουρα θα καταργήσουμε νόμους, κόκκινο, πράσινο και τέτοια. Αυτό νομίζω είναι που συμφωνούν όλοι ανεξαρτήτως από τις άλλες αποφάσεις. Οπότε αυτό έπρεπε να είναι εδώ. Εκτός αν είναι παιδάκια που περνάνε εκεί, δεν ξέρω. Αλλά και πάλι θα έπρεπε να περάσει από κάπου το αυτοκίνητο. Ωραία, για να δούμε εδώ. Να διαλέξουμε να πάμε ευθεία να στρίψουμε. Όχι, αυτό νομίζω το U είμαι κάπου στη μέση. Βασικά δεν είχε να κάνει. Στο δικό μας το σενάριο δεν λέγαμε να πάει ευθεία ή να στρίψει. Πιο πολύ κοιτούσαμε άλλα δεδομένα και όχι αυτό. Οπότε αυτό δεν ξέρω. Δεν είναι, είμαστε κάπου στη μέση, οπότε ας πούμε ότι δεν έπαιζε ρόλο. Ας το υποθέσω ότι είναι σωστό αποτέλεσμα. Πώς το λένε. Αν ποιο φύλλο προτιμούμε. Εδώ βλέπω ότι περισσότεροι προτιμούν να σώσουν γυναίκες και εγώ. Αυτό είναι τελείως τυχαίο. Δεν κοιτούσαμε γυναίκες άντρες. Άρα υποθέτω ότι και αυτό το αποτέλεσμα είναι τελείως. Τελείως τυχαίο. Δεν κοιτούσαμε να σώσουμε άντρες ή γυναίκες. Είπαμε ότι κάθε άνθρωπος έχει ίση αξία. Ζώα ή άνθρωποι. Εδώ εμείς βλέπουμε ότι προτιμήσαμε τους ανθρώπους, όπως είπαμε το παράδειγμα το παιδί και το κατοικίδιο κάποιου εξαιρών. Εδώ ναι, προτιμάμε τους ανθρώπους. Προτίμηση στην ηλικία δεν έχουμε. Απλά δικαιολογούσαμε τα παιδάκια που δεν ξέρανε τον νόμο σε κάποιες περιπτώσεις. Όμως δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Και δεν μπορούμε να το φιλοσοφήσουμε, γιατί να το φιλοσοφήσουμε αυτό το παιδί μπορεί να συνεισφέρει κάτι, αυτός μπορεί να κρατάει στα χέρια του να είναι ένας γιατρός που σώζει κόσμο, θα βρει τη θεραπεία για τον καρκίνο και έχει φτάσει να τη βρει. Δηλαδή αυτό είναι πολύ γενικό, γι' αυτό λέω κάθε άνθρωπος έχει ίση αξία, τελειώνει εκεί. Τα παιδιά δεν ξέρουν τον νόμο, τελειώνει εκεί. Γιατί αλλιώς δεν θα βρούμε και ποτέ και απάντηση. Έτσι. Αν και το η λογική είναι ότι αν μπούμε ότι όλα τα αυτοκίνητα κινούν αυτόματα, κινούνται αυτόνομα, θα έχουμε και άλλες ασφαλιστικές δικλείδες, ίσως όταν ανάβει πράσινο να σηκώνονται μπάρες για να μπορούν τα αυτοκίνητα να. Ή τέλος πάντων ανάλογα, αν είναι στην εθνική οδό και σήμερα, αν πηδήξει κάποιος μέσα στην εθνική οδό και τον πατήσεις, δεν φταίς. Αν όμως πηδήξει κάποιος στον δρόμο της γειτονιάς σου μέσα στο δρόμο και τον χτυπήσεις, θα έχεις ένα μερίδιο ευθύνης εσύ, ένα μερίδιο ευθύνης αυτός, μπορεί να φταίς εσύ εξ ολοκλήρου ή να φταίει και λίγο αυτός. Πάντως δεν θα πούνε ότι δεν έφταιγες. Έχει να κάνει και με το που το χτύπησε. Δηλαδή αν η γέφυρα ήταν πάνω στον περιφερειακό, πάνω στην εθνική οδό και περάσει κάποιος απέναντι και θα ρίξει τον άνθρωπο κάτω τη γέφυρα, αφού άλλος, έτσι κι αλλιώς άμα τον πατούσε δεν θα φταίγες. Νομικά, αυτό ισχύει έτσι κι αλλιώς τώρα. Και έχουμε τα τελευταία δύο, fitness, όχι ούτε καν, δεν είδαμε ποιοι ήταν fitness, ποιοι ήταν παχύσαργοι κλπ. Έτσι, εδώ λέει ότι πάμε προς το fitness, αλλά αυτό είναι λάθος, ποτέ δεν το επιλέξαμε με βάση αυτό το πράγμα. Που στην τελική,
προς τα δω θα το πηγαίναμε. Γιατί αυτός που είναι fitness θα μπορούσε να κάνει κάποιο λεγμό, να τρέξει, να πηδήξει, να τα αποφύγει. Αυτός δεν θα είχε επιλογή, δεν θα μπορούσε να κινηθεί, δεν θα ήταν τόσο ευλίγιστος. Έτσι. Αλλά τέλος πάντων δεν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Και social value, εμείς ήμασταν ακριβώς στη μέση νομίζω. Ναι, γιατί δεν βλέπω τον κρύο το μέσο όρο. Ενώ οι περισσότεροι διαλέγανε να σώσουν τον γιατρό, που μπορεί να ήταν και μεγαλύτερος εγκληματίας, ενώ αυτός εδώ ο άνθρωπος που τα παιδιά του πεινάνε, τον σκοτώσαν, τον καταδικάσανε όλοι. Έξω, όπως είπαμε, δεν τα μετρήσαμε ούτως ή άλλως. Είπαμε κάθε άνθρωπος έχει ίση αξία, οπότε δεν έπαιζε ρόλο για μας ποιος ήταν τι. Αυτό ήταν το επεισόδιο. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ενδιαφέρον να ακούσω τις γνώμες σας. Στο επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά.